Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο δεύτερος που καταθέτει η κυβέρνησή μας. Όπως και ο πρώτος, έτσι και ο προϋπολογισμός του 2017 έχει ως στόχο τη σύζευξη της δημοσιονομικής ισορροπίας με ένα επιμερισμό των βαρών, ο οποίος είναι δίκαιος όσο αφορά τη δημοσιονομική πολιτική μας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εντάσεις, ότι υπάρχει το βήμα το οποίο εκπρόσωποι των κομμάτων παίρνουν σήμερα και καταγγέλουν, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω και στη συνέχεια της ομιλίας μου θα διευκρινίσω κάποια θέματα, ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού και η επίτευξη των στόχων του προγράμματος προσαρμογής, παρά την ανακατανομή των δημοσιονομικών βαρών, εξακολουθεί και παραμένει μία διαδικασία που στόχος της κυβέρνησής μας είναι να λήξει. Ταυτόχρονα όμως αυτή η υποχρεωτικότητα που υπάρχει δρομολογεί εξελίξεις που θα μας επιτρέψουν να λήξει, που θα μας επιτρέψουν να βγούμε από το φαύλο κύκλο του παρελθόντος. Η επιδιωκόμενη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η ένταξη της χώρας στο μηχανισμό ποσοτικής χαλάρωσης, φαντάζομαι ότι είναι στόχοι κοινοί όλων των κομμάτων, γιατί θα επιθυμούν τη βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού κλίματος στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, επειδή ακριβώς ο στόχος μας είναι η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, η αποκατάσταση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις και γενικά ο στόχος μας είναι να βοηθήσει να περάσουμε σαν κοινωνία σε πιο ήρεμα νερά. Ο προϋπολογισμός του 2017 λοιπόν θέτει προϋποθέσεις ακριβώς για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Οι διαμαρτυρίες αναμενόμενες. Όμως πρέπει να αναστοχαστούμε και επιτέλους να συμφωνήσουμε σε κάποια μίνιμουμ σημεία να υπάρχει συνένεση, ακριβώς γιατί πρέπει να βάλουμε τη χώρα και το καλό των πολιτών μας πάνω από αυτού του είδους τις αντιπαραθέσεις τις οποίες βιώνουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ποιος αφισβητεί ότι η οικονομία έχει ήδη εισέλθει σε μία σταθερότητα? Άκουσα από αρκετούς εισηγητές, από αρκετούς ομιλητές, ότι τα στοιχεία είναι λάθος, ότι κάνουμε συγκρίσεις λανθασμένες. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος αμφισβητεί ότι υπάρχει όσο αφορά τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου αύξηση κατά 2,4%. Οι ξένες επενδύσεις έχουν αυξηθεί, αν συγκρίνουμε τα προηγούμενα 2 χρόνια και φέτος, κατά 99%. Δηλαδή πήγαμε από τα 684 εκατομμύρια στο 1,3 δις. Αυτά δεν είναι αληθινά νούμερα? Από πού τα βγάζουμε? Πού στηριζόμαστε και λέμε ότι όλες οι ενδείξεις είναι σε σωστή κατεύθυνση? Κατεύθυνση που μας αφήνει να έχουμε μια αισιοδοξία. Όταν κοιτάμε τις νέες θέσεις εργασίας, εποχικά προσαρμοσμένες, υπάρχει αύξηση. Νέες θέσεις μισθωτής εργασίας σύμφωνα με την Εργάνη, υπάρχει αύξηση. Όταν κοιτάμε το ποσοστό της ανεργίας, δεν θα συμφωνήσουμε όλοι ότι έχουμε σήμερα, σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε, όχι αυτό που δημιουργήσαμε, τουλάχιστον 100.000 θέσεις λιγότερες όσο αφορά τους ανέργους? Δεν θα συμφωνήσουμε ότι έχουμε 200.000 θέσεις οι οποίες αναδεικνύουν ότι η απασχόληση από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί κατά 200.000 θέσεις. Δηλαδή δεν μειώνεται η ανεργία απλώς επειδή έχουμε την εκροή των συμπολιτών μας που μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας στο εξωτερικό. Έχουμε αύξηση της απασχόλησης, καθαρή αύξηση της απασχόλησης. Δείκτης οικονομικού κλίματος, δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, δείκτης προμηθειών manager, όλοι παρουσιάζουν θετικά πρόσημα τους τελευταίους 8-9 μήνες.
Ας έρθουμε λοιπόν τώρα να συμφωνήσουμε ότι τα τελευταία δύο τρίμηνα έχουμε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνση του ΑΕΠ. Οι αλλεπάλληλες συναντήσεις του Πρωθυπουργού με ηγέτες χωρών, στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως η κυρία Βούλτευση, πρέπει και μπορεί να ειδωθεί από δύο τελείως διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εμείς λέμε λοιπόν ότι έχει ανακτηθεί η εικόνα, η θετική της Ελλάδας στο εξωτερικό. Δεν έχουν γίνει αυτές οι συναντήσεις και δεν έχουν έρθει πολιτικοί ηγέτες απλώς επειδή θα θέλανε να περάσουν από την Ελλάδα για μία-δύο ώρες από τη ζωή τους. Έχουν έρθει ακριβώς γιατί δείχνουν τη στήριξή τους και γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πετύχει να αλλάξει η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, θα ήθελα να αφιερώσω λίγα λεπτά, να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για το πώς αυτή η κυβέρνηση, στο χώρο για τον οποίο εγώ είμαι υπεύθυνη, δεν ξέρει τι της γίνεται, γιατί αυτό ακούω συνέχεια. Ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε, ούτε εμπειρία έχουμε, ούτε στόχους έχουμε, στο κενό βρισκόμαστε. Όπως γνωρίζετε, τον Ιανουάριο του 2015, τα πρόγραμματα τα υποστηρικτικά για τους ανέργους, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και συγχρηματοδοτούνται από τη χώρα, είχαν για την περίοδο του 2014-2020 προταθεί σαν εμπροστοβαρή έργα από την προηγούμενη κυβέρνηση, απορροφώντας 750 εκατομμύρια από τα 950 που είχε στη διάθεσή της η χώρα για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Και αναρωτιέμαι, αν δεν κάναμε εμείς τις αναπροσαρμογές που κάναμε μετά τον πρώτο χρόνο που θα είχαμε ξοδέψει 750, πολύ καλό θα ήταν αυτό για την κυβέρνησή μας, όπως και για οποιονδήποτε ήταν εκεί το 2015. Τον επόμενο χρόνο, από την αρχή του 2016 μέχρι το 2020, τι ακριβώς θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε με 200 εκατομμύρια. Άρα, όταν βάζουμε στόχους και όταν κάνουμε τον προγραμματισμό μας, η διαχείριση στηρίζεται σε βαθιά γνώση και σε πολύ βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Προχωρήσαμε λοιπόν με αυτόν τον ανασχεδιασμό. Καταλήξαμε να βγάζουμε πλέον τέτοιου είδους προγράμματα υποστηρικτικά στους ανέργους, που παρότι η ανεργία πέφτει αργά αλλά σταθερά, απομειώνεται, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό να μου δώσετε. Ταυτόχρονα, τι βλέπουμε, ότι περισσότεροι από τους ανέργους, αυτούς που έχουν απολυθεί πρόσφατα, αλλά και αυτούς που έχουν απολυθεί πριν από 3 και 4 χρόνια, εμφανίζονται στον ΟΕΔ και θέλουν να εγγραφούν. Γιατί αν πάρουμε ένα πρόγραμμα που είναι η κοινοφελής εργασία, με το σχεδιασμό που υπήρχε πριν, για κάθε θέση εργασίας που είχαν προκηρύξει καινούργιες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είχαμε 5 ανέργους που θέλανε να εγγραφούν. Σήμερα, για κάθε μία θέση, έχουμε 12. Έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό αυτών οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν, παρότι έχουμε λιγότερη ανεργία σήμερα. Γιατί? Γιατί ο ΟΑΕΔ αναμορφώνεται. Γιατί ο ΟΑΕΔ δίνει καλύτερες υπηρεσίες. Γιατί ο προγραμματισμός μας αντιστοιχεί πολύ περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και έτσι οι άνεργοι θέλουν να εγγραφούν. Έρχονται λοιπόν η αντιπολίτευση. Κινδυνολογεί μονίμως και λέει: «Α, εκτοξεύεται η ανεργία. Εκτοξεύεται η ανεργία όταν η ανεργία μειώνεται». Και τι στοιχεία χρησιμοποιούμε παραπλανητικά, όπως χρησιμοποιούμε σε πολλούς τομείς της οικονομίας μας? Χρησιμοποιούμε εκείνα τα στοιχεία επιλεκτικά, για παράδειγμα, επειδή έχουμε καλύτερες υπηρεσίες στον ΟΕΔ σήμερα, η δική μας η κυβέρνηση, και επειδή έρχονται περισσότεροι άνεργοι να εγγραφούν, παίρνουν τους εγγεγραμμένους ανέργους, όχι τους ανέργους που υπάρχουν στην οικονομία, και λένε: «Αυξήθηκε η ανεργία». Η ανεργία απομειώθηκε. Να σταματήσουμε να λέμε ψέματα. Να σταματήσουμε να κινδυνολογούμε. Διότι αυτό που έχουμε μπροστά μας, το μεγάλο διακύβευμα, είναι πώς η οικονομία, πώς η κοινωνία θα μπορέσει να περάσει στην επόμενη μέρα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι. Αλλάζουμε σελίδα.
δεν θα μείνουμε σαν αριστερή παρένθεση, αλλά σαν εκείνη η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο. Και ο προϋπολογισμός ο φετινός είναι ένα ακόμα βήμα το οποίο θα μας φέρει πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Μπαλομενάκης.